Θα ήθελα να πω κάτι πριν ξεκινήσω με την Ελλάδα, γιατί ξέρω ότι όσον αφορά το κόμμα μας έχει αρχίσει μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και είπε ότι υπάρχουν κρατικά μυστικά τα οποία έχουμε περάσει σε μια ιντερνετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο. Παρόλον αυτόν όμως ξέρουμε πια ότι η Καγκελαρία και το Υπουργείο Εσωτερικών ξέρουν τα πάντα. Άρα είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει μια πολιτική επίθεση κατά της ελευθερίας του τύπου. Και σας λέω, το γεγονός ότι ο Γενικός Εισαγγελέας ξαφνικά βρέθηκε να έχει συνταξιοδοτηθεί δεν είναι η λύση. Εμείς θέλουμε να καταλάβει κανείς τι συμβαίνει προκειμένου. Τώρα, εδώ και δεκαετίες οι Τούρκοι καταπιέζουν τους Κούρδους σε αυτό το χώρο και νομικά και διαδικαστικά. Ξέρετε ότι εδώ δεν είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει και δεν είναι το θέμα το οποίο συζητούμε, αλλά η κοινή γνώμη η οποία μας παρακολουθεί ενδιαφέρεται και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Και ξαφνικά εμφανίστηκε το PKK. Και ύστερα από πολλές δεκαετίες για πρώτη φορά ξεκίνησε μία συζήτηση ειρήνης και αυτό είναι κάτι το οποίο καταστρέφει ο Ερντογάν. Και ξέρω ότι και το PKK έχει κάνει προβλήματα, αλλά ο Ερντογάν κάνει πολύ χειρότερα πράγματα, είναι πολύ πιο ισχυρός, είναι αυτός ο οποίος έχει εντελώς άλλες υποχρεώσεις. Αυτό όμως το οποίο μας εκπλήσει είναι ότι η κυβέρνηση μας είπε ότι ο Ερντογάν, αυτό το Ισλαμικό κράτος, είναι ένα κράτος το οποίο το υποστηρίζει, ενώ το PKK αυτή τη στιγμή, το οποίο στρέφεται κατά αυτού του κράτους, αυτή τη στιγμή δεν παίρνει καμία βοήθεια. Γι' αυτό πρέπει να πάψει το PKK να είναι παράνομο στην κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνατε με άλλες κυβερνήσεις, γιατί υποστηρίζετε την τουρκική κυβέρνηση, απλώς και μόνο επειδή είναι στο ΝΑΤΟ, δεν κάνετε τίποτα. Δεν μπορείτε αυτό να το δικαιολογήσετε, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Και πέραν τούτου, στα σύνορα με τη Συρία έχουμε Γερμανούς στρατιώτες με ρακέτες Patriot. Όταν πήγαν εκεί τους είπαμε εμείς δεν θα είμαστε κομμάτι της Μέσης Ανατολής, αλλά μας είπατε ναι, θα το κάνουμε, και τώρα κυρία Μέρκελ το καταλάβετε επιτέλους κι εσείς τι συμβαίνει εκεί πέρα και ξαφνικά παίρνετε πίσω και τους πυράβλους και τους στρατιώτες. Μας ακούτε εμάς, ακολουθείτε τη γραμμή μας, πρέπει πιο προσεκτικά να μας ακούτε και όχι εκ των υστέρων. Και τρίτον, θα κάνω άλλη μια παρατήρηση, επιτρέψτε μου, όσον αφορά το θέμα των προσφύγων, το οποίο απασχολεί την κοινωνία μας. Θέλω να είμαι σαφής και να πω 4 στοιχεία. Πρώτος, η ζωή κάθε πρόσφυγα στην Μεσόγειο πρέπει να σωθεί. Είναι ιερό και πρέπει να σωθεί. Δεύτερον, όλοι οι πρόσφυγες πρέπει να τύχουν μιας καλής μεταχείρισης και θα πρέπει επιτέλους οι κοινότητες να βοηθηθούν και οικονομικά. Και να σας πω, ο κύριος Ράμελος στην Θουρινγία βοηθάει πάρα πολύ εμπροκειμένου. Ja, weil Sie nie loben, muss ich das ja machen. Verstehen Sie, wenn drittens nicht die Flüchtlinge. Και τρίτον, δεν είναι οι πρόσφυγες το πρόβλημα, αλλά το κόστος θα πρέπει αυτή τη στιγμή να κατανεμηθεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σοβαρά. Και τέταρτον, πρέπει πολύ σοβαρά να αντιμετωπίσουμε τα αίτια. Είναι η φτώχεια, ο ρατσισμός και ο πόλεμος πάνω απ' όλα. Εμείς όμως είμαστε το κράτος το οποίο εξάγει όπλα, είμαστε η τρίτη μεγαλύτερη εξαγωγής όπλων στον κόσμο. Αν δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου, τότε κάθε μέρα θα εμφανίζονται όλο και μεγαλύτερα. Και επιτέλους φτάνω στην Ελλάδα. Χαίρομαι ότι είστε τόσο όλοι ενθουσιασμένοι. Λοιπόν, μιλάμε για 86 δις τα οποία θα δώσουμε στην Ελλάδα. 54 για άχθη του παρελθόντος, δηλαδή νέα δάνεια για να δώσουμε βοήθεια για τα παλιά. Δεν πρόκειται να γίνει. Για τράπεζες οι οποίες έχουν φαλήρει. Αντί να τις αφήσουμε να φαλήρουν οι τράπεζες, όχι, τους ξαναδίνουμε 25 δις για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Να φαλήρουν θα ήταν πολύ καλύτερο. Και τρίτον, και αυτό είναι κάτι το οποίο είπε και ο κύριος Σόιμπλε, και 11 δις για να μπορέσει επιτέλους το κράτος να καλύψει κάποια κενά. για τις αναγκαίες επιδοτήσεις, για τις αναγκαίες βοήθειες για να στεθεί στα πόδια της οικονομία ούτε ένα ευρώ. Αλλά μπορεί κανείς να το δει και θετικά. Λοιπόν, τώρα έρχομαι. Η Ελλάδα μέχρι το 2020 μπορεί να πάρει 36 δις από άλλα ταμεία, τα οποία πιθανόν να τα χρησιμοποιήσει για επενδύσεις. Η πραγματικότητα ενώ η Ελλάδα δεν έχει πάρει ευρώ από όλα αυτά, γιατί δεν μπορεί να βρει τους ιδίους πόρους για να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Άρα της δίνουμε λεφτά, αλλά δεν μπορεί να τα πάρει τα λεφτά γιατί δεν έχει ιδίους πόρους. Άρα πού φτάνουμε? Πουθενά. Τώρα λένε ότι είναι πιθανό να μειωθούν οι ίδιοι πόροι. Πιθανόν, δεν έχει όμως αποφασιστεί αυτός. Εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν αποφασίζεται να πει η Ελλάδα δεν χρειάζεται να βάλει ιδίους πόρους, επιτέλους να πάρει τα 36 δις και να κάνει κάτι, γιατί δεν θα κάνει τίποτα αλλιώς. Τώρα, όντως η Ελλάδα θα είναι ξαφνικά θεσέθη να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά? Μα δεν είναι δυνατόν αυτό. Κύριε Σόιμπλε, το ξέρετε κι εσείς αυτό, κι εσείς κυρία Μέρκελ. Με αυτή την κυβέρνηση είναι μόνο δυνατόν να το κάνει αυτό, πιθανόν, ναι. Γιατί όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τις οποίες υποστήριζαν τα αδελφά σας κόμματα, οι σοσιαλδημοκράτες και οι χριστιανοδημοκράτες, ουδέποτε καταπολέμησαν αυτή τη στιγμή τη διαφθορά, ουδέποτε έκαναν κάτι για τη φοροαπαλλαγή ή για τη φοροδιαφυγή. Λοιπόν, αυτοί ξαφνικά θα τα κάνουν όλα. Και ξαφνικά θα μπορέσουν να διορθώσουν και το πρόβλημα της φορολόγησης. Επιτέλους θα υπάρξει μια προσαρμογή. Ας ελπίζουμε. Και ξαφνικά οι στρατιωτικοί πόροι θα μειωθούν ή τα έξοδα και επιτέλους θα προσαρμοστούν στην πραγματικότητα τα πλεονάσματα τα οποία έχει ο προϋπολογισμός, οπότε η κυβέρνηση θα μπορέσει να κάνει κάτι και ξαφνικά γίνεται κάτι το καταπληκτικό και γι' αυτό μιλούσατε κύριε Σόιμπλε τόση ώρα για το Δουνουτού. Λοιπόν, τώρα υπάρχει μια αντιπαράθεση. Γιατί ο κύριος Σόιμπλε, ναι, πρέπει το Δουνουτού να έρθει. Ωραία. Αλλά από την άλλη μεριά δεν θέλει κούρεμα. Το Δουνουτού όμως λέει, εγώ θα έρθω μόνο αν υπάρξει κούρεμα. Ωραία. Τι να κάνουμε λοιπόν τώρα? Η κυρία Μέρκελ είπε και άφησε να νοηθεί ότι πιθανόν να επιμηκύνουμε το χρόνο αποπληρωμής και να δούμε τι θα γίνει με τα επιτόκια. Όχι κούρεμα, αλλά μπορεί κανείς να τα σκεφτεί όλα αυτά και εδώ και εκεί. Και είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία σε τελική ανάλυση το 1952, όπως ξέρετε, όταν υπήρχαν οι επιδιορθώσεις και τα κονδύλια τα οποία μας είχαν δώσει σε άλλη εποχή, το κάνουμε και εμείς τώρα. Ωραία. Δεν λέω όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει να δούμε τι θα γίνει, γιατί ακόμα δεν έχει αποφασιστεί τίποτα. Ξέρετε, και τώρα ακόμα θα αρχίσετε να φωνάζετε, αλλά εγώ εξακολουθώ να το λέω. Λοιπόν... Λοιπόν, τώρα, επειδή εγώ λέω πάντα ότι είμαι υπέρ της λογικής, η Γερμανία μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει ένα ευρώ στη Γερμανία. Πρέπει να το λέμε αυτό. Δεν έχουμε δώσει μέχρι σήμερα ένα ευρώ. Δεύτερο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατά της δικής μας βούλησης είπε 27% για όλο εκείνο τα κονδύλια τα οποία δόθησαν για την Κύπρο, για την Ελλάδα, στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία να υπάρξει μια επαναχώρηση. Και αυτό ισχύει και για τα 86 δις θα δοθούν τώρα στην Ελλάδα. Τώρα, αν ένα από αυτά τα κράτη είχαν φτάσει να φαλήρουν, δεν είχαν δυνατότητα να πληρώσουν, τότε βάσει της δικιάς σας υπογραφής κυρία Μέρκελ και εσείς κύριε Σόιμπλε, εμείς θα έπρεπε να αναλάβουμε αυτό το άχθος και το βάρος. Αν όμως ένα κράτος φαλήρει, και το λέω έτσι, τότε χωρίς αμφιβολία το αντίστοιχος λαός θα φτωχύνει τραγικά, δεν θα μπορεί πραγματικά να ξεπεράσει το επίπεδο της στόχης και της ένδυας. Ναι, αλλά και για εμάς θα ήμασταν υποχρεωμένοι, για δις να είμαστε υποχρεωμένοι να καλύψουμε ανάγκες και υποχρεώσεις. Άρα και εμείς θα είχαμε ένα επίπεδο που θα υπαναχωρήσουν τα έσοδά μας. Δεν είναι μόνο οι άλλοι. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικά, όπως οι Ιρλανδοί, οι Κύπροι, οι Ισπανοί και όλοι αυτοί. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε στο να στηθούν στα πόδια τους αυτά τα κράτη και όχι μόνο σε εμάς. Τότε αυτοί θα περνάνε καλύτερα και εμείς επίσης. Για την Ελλάδα αυτό θα σήμαινε επιτέλους πρέπει να επενδύσει στην ηλιακή ενέργεια, στην παιδεία και στον τουρισμό. Αν καταστρέφουμε τους άλλους, καταστρέφουμε και τη δική μας την πατρίδα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε επιτέλους. Αλλά αντί να το κάνουμε αυτό, βοηθούμε σε άλλους τομείς. Και λέω, πρώτον, να οι κοινωνικές παροχές θα μειωθούν. Ωραία, αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος θα μπορεί να αγοράζει ακόμα λιγότερο. Η Ελλάδα έχει ένα ελάχιστο τομέα εξαγωγής. Αν αυτή τη στιγμή υπαναχωρήσει η αγοραστική δύναμη, τότε θα υπάρχουν λιγότεροι φόροι. Οπότε η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να αποπληρώσει ποτέ. Δεν θα μπορέσει να επενδύσει ποτέ. Αυτό είναι σίγουρο. Δεύτερο, λέτε, αύξηση του ΦΠΑ στο 23% παντού. Ναι, ναι, ξέρω ότι εσείς θέλετε και λέτε ότι ναι, σωστά είπατε, εσείς τονίζετε ότι πρέπει οι Έλληνες 23% παντού και τα σχετικά. Λοιπόν, εγώ όμως θέλω να πω και να μην υπάρχει αυτό το ΦΠΑ για όλα τα νησιά. Αυτό όμως σημαίνει ότι όλος ο πληθυσμός στην Ελλάδα θα έχει προβλήματα και πιθανόν να επαναχωρήσει και ο τουρισμός. Άρα λιγότερα έσοδα. Άρα η κυβέρνηση ακόμα λιγότερο θα μπορεί να αποπληρώσει και να επενδύσει. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη λογική. Δεν την καταλαβαίνω. Πέραν τούτου θα πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη άνεση όσον αφορά τις πιθανές απολύσεις. Κάποτε στο παρελθόν οι σοσιαλδημοκράτες δεν το πίστευαν αυτό, αλλά τώρα το πιστεύουν. Και τώρα λέτε στην Ελλάδα επιτέλους ιδιωτικοποιήστε. Αυτό είναι de facto λάθος. Αυτό δεν έχει λειτουργήσει ποτέ, ούτε σε άλλους ούτε σε εμάς. Αλλά όταν όμως αυτό γίνει και κάτω από πίεση, τότε αυτόματα που θα οδηγήσει σε χαμηλές τιμές. Κύριε Σόιμπλε, και τώρα διαβάζω ότι τα 14 αεροδρόμια θα πάνε στη Φράπορτ, τα 14 δρόμια της Ελλάδος, η οποία de facto είναι δημόσια επιχείρηση. Δηλαδή είναι μια ιδιωτικοποίηση στην Ελλάδα υπέρ του δημοσίου στη Γερμανία. Αυτό είναι παράδοξο. Και η τιμή είναι μια εντυπωσιακή τιμή dumping. Με αυτά τα 50 δις που πρέπει αυτή τη στιγμή να βρει η ελληνική κυβέρνηση, δεν θα τα βρει ποτέ, σας το λέω. Και τώρα πέμπτον, παράξενο, απίθανο αλλά αληθινό. Η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να ακουμπήσει έναν υψηλό βαθμό στέλνο τράπεζας ή ενός δημοσίου οργανισμού. Πώς μπορείτε έτσι να κατανοήσετε τη διαφθορά? Είναι ένας περιορισμός της ανεξαρτησίας. Και η κορυφή όλου αυτού είναι ότι η Ελλάδα δεν θα μπορεί πραγματικά να συζητήσει μία σχετική απόφαση ή να την παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν δεν υπάρχει μία θετικό πρόσημο εκ μέρους των ευρωπαϊκών θεσμικών φορέων. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Αλλά όλα αυτά δεν αλλάζουν σε τίποτα στο γεγονός ότι θα βοηθήσουμε την ελληνική κυβέρνηση και τις άψογες σχέσεις οι οποίες έχω με τον κύριο Τσίπρα. Μέχρι σήμερα η Ελλάδα, παρόλα όλα αυτά τα οποία έχει πει η Bild Zeitung, δεν έχουμε δώσει ούτε ένα ευρώ για την Ελλάδα. Εάν γίνει αυτό, θα είναι μια μάλλον λανθασμένη πολιτική. Αλλά η πραγματικότητα είναι, και αυτό το λέει και η Bild και όπως άλλοι θεσμικοί φορεί, 100 δις έχει κερδίσει από την κρίση, γιατί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει πει ότι θα πρέπει να υπαναχωρήσουν οι τόκοι, τα επιτόκια, και αυτό το αποδέχθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά αυτό το πλήρωσαν οι δικοί μας οι πολίτες, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν καλά επιτόκια στις δικές μας τράπεζες. Και κύριε Γκάμπριελ, παρόλα όλα αυτά τα οποία είπατε και είχατε πει ότι θα μειωθούν αυτή τη στιγμή οι εξαγωγές, άρα και εκείνοι οι οποίοι θα αγοράζουν όπλα από εμάς, ξαφνικά υπάρχει μια μεγάλη παναχώρηση. Ναι, τελειώνω, ένα λεπτό. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε και κράτη στα οποία εμείς εξάγουμε όπλα προς πάντας. Άρα εμείς κερδίζουμε και σε κάθε πόλεμο. Νομίζετε πραγματικά ότι υπάρχει ένα μέλλον της δικής μας της πατρίδος αν αυτή τη στιγμή κερδίζουμε από κρίσεις και πολέμους? Εγώ όχι.